Είμαστε μέσα στο σταθμό. Έτοιμοι να βγούμε. Πώς νιώθεις? Ωραία, όμορφα. Είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Παιδιά, μόλις κάναμε τη συνέντευξη και μου άρεσε πάρα πολύ. Universo Παραλέλο και το κανάλι λέγεται Nation Media και ήταν πολύ καλά. Είχαν πολύ ευχάριστη διάθεση εκεί. Μου φτιάξαν διάθεση και εμένα τα παιδιά. Περάσαμε όμορφα. Είχα ένα άγχος να το παραδεχτώ. Βλέπω τα φώτα. Πολλά τα μικρόφωνα, λέω, παίξτε cool, παίξτε cool. Το έπαιξε cool και μετά ήμουν cool κιόλα. Δηλαδή ήταν πολύ χαλαρά. Το αστείο είναι ότι στην αρχή αρχίσαν να μιλάνε με τα δικά τους που εδώ μιλάνε πολύ περίεργα ισπανικά, πολύ ιδιαίτερα. Είναι εντελώς της Παραγουάη, πολύ σπάνιο ας πούμε, το στυλ τους και λέμε παιδιά, άμα μας μιλήσουν έτσι. Δεν κατάλαβα λέξη. Μας χωρίσανε κιόλα, τον έναν έβαλαν τον άλλον εκεί και λέω, τον κοιτούσαμε τον Κωνσταντίνο, του λέμε τα μάτια θα πάμε χάλια. Αλλά τελικά μόλις αρχίσαν να μας κάνουν εμάς ερωτήσεις, αρχίσαν να μιλάνε έτσι ας πούμε πιο ουδέτερα ισπανικά. Που τα κρατάνε για τους ξένους. Φανταστείτε να έρθει κάποιος ξένος στην Ελλάδα και να αρχίσει να μιλάει. Τι κάνεις, φίλε μου, όλα καλά. Οπότε μετά. Τέλος πάντων. Η Νίκη έχει ένα θέμα με τις. Πώς το λένε. Μιμήσεις. Όταν μιμείται κάποιον, αρχίζει και κάνει λίγο. Γιατί σε λέω. Αλλά όπως και να έχει, ωραία εμπειρία. Πάμε λοιπόν πίσω για δουλειά στο σπίτι να, έτσι, να κάνουμε λίγη δουλειά. Γιατί έχει δουλειά. Γιατί πολύ βγήκαμε κιόλας. Πολύ διασκέδαση. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι βρέχει κιόλας. Οπότε να πεις τώρα τι να κάνεις με αυτή τη βροχή, με αυτό το κλίμα. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο να κυκλοφορήσεις έξω με τη βροχή και λοιπά. Οπότε θα περιμένουμε να σταματήσει η βροχή σε μια εβδομάδα και θα ξαναβγούμε τότε. Γιατί βρέχει πολύ. Πλάκα κάνω, εντάξει. Απλώς είπαμε θα βρέξει πολύ αυτές τις μέρες, οπότε θα δούμε. Δεν πειράζει. Ωραία ήτανε.